Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Πέτρος Φιλιππίδης και αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μένα. Και την παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Από αλλού με περιμένατε, από αλλού ήρθα. Ωραία, ξεκινάμε. Πέτρο μου. Καλώς όρισες. Ναι, είναι μια εκπομπή. Εσύ θα κάτσε από εκεί. Ναι, κάτσε να σε γυρίσω. Ό,τι πρέπει. Ναι. Αν μ' αρέσει. Έτσι. Να σε βάλω εγώ στη θέση σου. Καλώς όρισες και να με χαλαρώσεις γιατί. Εδώ δεν κάθομαι. Ναι. Εγώ με αυτά στην υγεία σου. Καλώς όρισες. Ησυχία, εγώ δεν πίνω, βέβαια. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε για 19η φορά στην τηλεόραση. Μιλάς σοβαρά. Από τις 5 Μαΐου του 1992 στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα τα έχουμε πει 18 φορές. Μπράβο. Σε έχω ζήσει ελεύθερο, σε έχω ζήσει παντρεμένο, σε έχω ζήσει χτυπημένο. Σε έχω ζήσει γλυκούλη, σε έχω ζήσει απατεώνα, σε έχω ζήσει ανατρεπτικό και πάνω απ' όλα να μιλάς έξω από τα δόντια. Ναι, γιατί είναι και εύκολο. Δεν σου έχει στοιχήσει αυτό, το να μιλάς έξω από τα δόντια? Όχι, δεν μου έχει στοιχήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λες, αλλά όχι. Αν τα βάλεις στη ζυγαριά, είναι. Δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς. Πάντα μιλάω όμως με ευγένεια, νομίζω, με ήθος και όπως πρέπει. Δηλαδή, λέω αυτό που πιστεύω, είτε αρέσει σε κάποιον. Το θέμα ξεστή. Το θέμα δεν είναι να λες αυτό που. Μόνο να λες. Αυτό είναι σημαντικό. Το να λες αυτό που πιστεύεις και το να λες αυτό που θέλεις είναι σημαντικό. Το θέμα είναι να μάθουν οι άλλοι να τα ακούνε. Θες να θυμηθούμε κάποιες από τις καλημέρες που έχουμε πει μαζί? Θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε κάποιες από τις καλημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα θυμηθούμε εσένα πως ήσουνα πριν από 21 χρόνια. Χάλια. Θα θυμηθούμε και εμένα πως ήμουνα πριν από 21 χρόνια. Πολύ καλύτερα από τώρα. Είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, γνωστός, τον ξέρετε τον κύριο Φιλιππίδη. Πώς ξυπνήσατε το πρωί, πώς πήγε? Δεν ξύπνησα. Δεν κοιμήθηκα όλη την νύχτα. Σκεφτόμουν όλο το βράδυ να κοιμηθώ ή να μην κοιμηθώ. Κυρίες και κύριοι, ο Αυγερινός είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Καλώς όρισες. Καλημέρα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι Πέτρος Φιλιππίδης. Καλώς όρισες. Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Μαζί μας είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης. Καλώς όρισες, Πέτρο μας. Εμάς, εγώ είμαι ψιλοκολλητός. Είμαι ψιλοκολλητός. Καλημέρα. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όσους μας βλέπουν. Δεν προλάβαμε να ευχηθούμε και σε ένα καλό μήνα. Σου καλό μήνα. Είπαμε καλό μήνα. Είπαμε καλό μήνα. Ένας ακόμα φίλος στη συντροφιά μας, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Καλώς όρισες, Πέτρο. Καλημέρα. Τι κάνεις? Και ένα πολύ καλό φιλαράκι και καλό παιδί, ο Πέτρος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Πετράνη. Καλημέρα. Το καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι φιλαράκι μας, Πέτρος Φιλιππίδης. Καλώς όρισες, Πέτρο. Καλημέρα. Θα έχει πάρει ένα εκατομμύριο δολάρια. Να τον όμως τον έχουμε και δεν έχει πάρει ένα εκατομμύριο δολάρια. Είναι μαζί μας, κύριε Σικίν. Καλώς όρισες, Πέτρο. Καλημέρα. Η αποκλειστική πληροφορία και είδηση μας έρχεται από τον απεσταλμένο μας Πέτρο Φιλιππίδη, ο Πέτρος που πάει παντού, το Μάτι Γαρίδα. Γιατί είναι από εκεί τηλεόραση. Κοιτάει. Παπαδάκι. Πώς φάνηκε? Καταπληκτικό. Τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει πολύ. Εγώ, εντάξει. Θα πρέπει να πούμε το μαλλί το βάφεις. Ναι, άσπρο. Έτσι, το βάφεις άσπρο. Μια χαρά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου και ως άνθρωπος. Είσαι το ίδιο κεφάτος, το ίδιο δημιουργικός. Αυτά ναι, αλλά εντάξει, κάποια άλλα τα έχουμε διορθώσει, ελπίζω. Σου έχω κι άλλες εκπλήξεις μετά. Είμαι σίγουρος. Εκπλήξεις που δεν περιμένεις. Γεννήθηκες στην Κυψέλη? Γεννήθηκα στην Κυψέλη. Ναι. Και μετά πήγες κοντά στο χρηματιστήριο ή παρακάτω? Αρκετά πιο κάτω. Στο κέντρο της Ελλάδας. Ομόνοια. Εκεί μεγάλωσες Ομόνοια. Καλά, και ένα παιδί που μεγαλώνει στην Ομόνοια. Στην Κυψέλη, δηλαδή, ένα χρόνο μείναμε και μείναμε. Μείνανε και με πήραν και εμένα. Από οικογένεια ευκατάστατη? Όχι, όχι. Μια αστική οικογένεια. Μικροαστική. Ένας πατέρας που έλεγε ότι κοίταξε ένα παιδί μου, στη ζωή σου να τα φας όσο ζεις. Ναι, ήταν αυτή τη αντίληψη. Δεν είχε θέμα με την ιδιοκτησία. Αφού του λέγαμε και με την αποταμίευση δεν είχε. Και του λέγαμε. Όχι ότι έβγαζε τα τρομερά λεφτά. Όχι. Τα είχε πάει τρόικα. Εντάξει, δεν είχε προλάβει. Του λέγανε όλοι ότι εντάξει, ρε, Μητάκη, ανάλογα από τον. Πώς τον φωνάζει, γιατί είχε τρία ονόματα ο πατέρας μου. Τον φωνάζει. Τι έχεις πάρει? Εγώ, ναι. Δεν ήταν απατεώνας. Όχι. Μα ούτε εσύ. Πώς όμως σου έχεις ταιριάξει με τους ρόλους αυτούς, ή γλυκούλης ήσουν ή απατεώνας. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, ερωτεύεσαι και με μια φίλη σου θέλεις να κάνεις τον ήρωα πραγματικότητα και δίνεται εξετάσεις για να γίνει ηθοποιός. Ναι. Και δεν περνάει ούτε αυτή ούτε εσύ. Ναι.
Ωραία, τι είπε είσαστε. Γιατί? Προφανώς δεν θα έπρεπε να περάσουμε. Όμως δεν το βάζεις κάτω. Εσύ θέλει να γίνεις ηθοποιός. Ναι. Δίνεις εξετάσεις. Δίνω εξετάσεις. Και από εκεί που σε έχουν απορρίψει, έχεις μία πρώτη και μία δεύτερη θέση. Ναι. Πού περνάς πρώτος, πού περνάς δεύτερος? Περνάω πρώτος στο εθνικό και δεύτερος στο ογκούν. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, ε. Καλά, δεν πρόκειται, παιδί. Όχι, είχαν δίκιο οι άνθρωποι όταν δεν με περάσανε. Ήμουν άθλιος. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε μια γεύση και να πάρουν και οι φίλοι μας μια γεύση από τη ζωή σου. Με αυτά που λες εσύ όμως, όχι με αυτά που λέω εγώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ομόνοια. 27 χρόνια. Φοβερή περιοχή. Εγώ τις γυναίκες που δρούν εκεί, μας περιπτώσει λίγο πιο πάνω στις οχοκλέψεις, και ξέρουμε τα μικρά τους ονόματα. Κοντά σε κινδύνους, κοντά σε πολλά πράγματα. Τρομερές εμπειρίες. Τρομερές. Εγώ είμαι περήφανος που μεγάλωσα μέσα στο κέντρο της Αθήνας και σε αυτή τη συγκεκριμένη γειτονιά. Δεν μεγάλωσα, ας πούμε, στο Κολωνάκι, ξέρω και αυτά. Παρότι ο πατέρας μου ήταν και Κολωνακιώτης, ας πούμε. Αν η οικογένεια είναι σωστή, είναι καλό να μεγαλώνει κανείς κάτω από. Όχι από τέτοιες συνθήκες, ούτε ότι πρέπει να βλέπει. Να μην βάλεις την παιδί σε μια γυάλα. Τι ήσουν ζωηρός και μικρός? Ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Πολύ ζωηρό. Ναι, ναι. Αυτό που τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα τρελάθω. Πώς ξεκίνησες, αλήθεια, για πες μας, να μπεις στο χώρο αυτό? Εγώ δεν είμαι αυτός που από πολύ μικρή ήθελα να γίνω αυτό που γίνανε. Δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή, έχεις κάνει κάτι άλλο στη ζωή? Όχι, ίσα που προχωρούσα να κάνω κάτι άλλο πολύ συγκεκριμένο. Γιατρός. Γιατρός. Για συμφίτη, γιατρός Φιλιππίδης. Φέρατε τα ρούχα? Ναι, έφερα πολλά να διαλέξουμε. Α, ωραία, τα κορμάκια τα ροζ με τις ζαρτιέρες τα φέρατε. Έλεγα να εμφανιστώ με κουστούμι. Καλή για μένα, λέω. Αν εξαιρέσουμε το High Rock που ήταν το μεγάλο μπάμ, ας πούμε, εδώ ξεκίνησα με τα Όχι τα Νέα του Αντένα, που ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήρθε η εκπομπή. Αστυνομία! Πολύς! Freeze, son of a bitch! Τουρκικό κανάλι, παράνομη εκπομπή, Γεια, κύριε Μπουρτά! Ήταν η πρώτη δουλειά που με έκανε κάπως γνωστό στον κόσμο, ας πούμε. Παράνομο τουρκικό κανάλι. Τώρα γίνανε νόμιμα τα τουρκικά κανάλια. Έχουν έρθει και οι τουρκικές σειρές. Πάντως η τηλεόραση σε αγάπησε και την αγάπησες. Ήταν πολύ γενναιόδορη με σένα. Πολύ, 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 πολύ. Και εγώ, αλλά εγώ τη σεβάστηκα κιόλας. Δηλαδή, τη σεβάστηκα με την έννοια αυτή. Ότι δεν θεωρούσα ότι κάνω κάτι άλλο. Μπορεί οι σειρές κάποιες να αρέσουν, κάποιες να μην αρέσουν. Δεν είναι όλα τέλεια όσα κάνει κανείς. Άλλο πράγμα λέμε, αλλά την αγάπησα την τηλεόραση. Το έκανα με πολύ κέφι αυτό που έκανα. Και εκείνη σε αγάπησε και σε έχει ανταμείψει. Δηλαδή έχει κάνει επιτυχίες φοβερές. Ναι, όντως. Τα καλύτερα λόγια μου έχει πει για ένα κομμάτι της ζωής σου που δεν το ξέρει ο κόσμος, η Άντζελα Δημητρίου με την οποία έχει συνεργαστεί. Έχεις παίξει ως μουσικός 2-3 βράδια. Εδώ. Ένα μισή βράδυ και τραγούδαγε η Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Όπως επίσης, έχεις παίξει σε πανηγύρια και έχεις βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ήταν η εποχή, νομίζω, που πρέπει να έχετε βγάλει τα περισσότερα λεφτά ως καλλιτέχνες. Όχι. ίσως δεν είναι τόσο πολύ γνωστό ή είναι γνωστό ότι έκανες σπουδές και στο Δύο. Ναι, ναι, στο Δύο Αθηνών. Και δηλώνεις μουσικός. Ξέρω μουσική, ναι. Ξέρεις μουσική. Ναι. Να σου γνωρίσω ένα φίλο σου μουσικό. Ναι. Ένα φίλο σου που ξέρει πάρα πολλά για σένα και το μουσικό σου ταλέντο, το Χρήστο Θηβαίο. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, τέλος πάντων. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Θα χαιρετιστούμε και. Μια κυραψία. Ήταν δέντρα που τάντησε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα.
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανησάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Μπράβο, 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 μπράβο. Ένα κάτσε μαζί μας, ένα κάτσε μαζί μας. Καταπληκτική φωνή. Κάτσε, κάτσε. Σε ευχαριστώ και πάλι. Σε ευχαριστώ γιατί ήταν... Είναι το πρώτο τραγούδι που άκουσα να τραγουδάει ο Χρήστος αυτό. Γιατί βουρκούσα τα μάτια σου. Γιατί συγκινούμε με τον Χρήστο. Από πότε γνωριζόσατε με τον Χρήστο. Από τότε. Από πιτσιρίκια. Γεννηθήκαμε μαζί. Ναι. Με 7 μέρες διαφορά. Και είσαστε φίλοι από τότε. Κρατάς τέτοιες φιλίες. Αυτή δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω δακρυσμένο. Τον έχω δει τόσα χρόνια, τόσες φορές στην τηλεόραση. Πρώτη φορά που τον βλέπω δακρυσμένο. Να μιλήσουμε λίγο για τον Χρήστο. Από μητέρα και πατέρα ηθοποιούς και μάλιστα ηθοποιούς ηθοποιούς. Από τον Μπουλούκι. Μπουλούκι. Μπουλούκι και παππούς και γιαγιά. Θείος, θεία, θείες. Γύριζες μαζί τους. Συνέχεια. Συνέχεια. Και κάτι μου θυμίζει φυσιογνωμία. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη. Τον Αντώνη Παπαδόπουλο, θείο σου, ε. Φιλαδέλφος μητέρας μου. Καταπληκτικός ηθοποιός. Και αγαπούσε πάρα πολύ τον Πέτρο. Αρχιγέ να φάμε τώρα, ε. Κυριόβουλε, εδώ αρχίζει η πτώση του Τζέμις Μποντ. Και εσύ μιλάς για πάλι. Μα γιατί ο Τζέμις Μποντ μένει νηστικός.
εντάξω, το μεταφράζω. Γατούλα μου γλυκά. Αυτός είναι ο θείος. Ο θείος αείμνηστος. Ντράμερ. Ναι, ντράμερ καταπληκτικός. Ντράμερ. Φοβερός ντράμερ. Φοβερός εραστής. Εραστής, σοβαρά. Μέγας. Ναι. Μέγα. Άρα από το θείο έχεις πάρει. Πριν παντρευτεί βέβαια. Ζει η γυναίκα. Δουλέψατε μαζί, δουλεύατε. Δουλεύατε την κοινωνία. Τι δουλεύατε. Τώρα οι πληροφορίες δικές μου λένε. Ναι, βεβαίως. Στο φούρνο του θείου σου. Τι κάνατε. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τι δουλειές έκανατε. Του μοναριού. Και στο φούρνο τι κάνατε. Πηγαίναμε για να δουλεύαμε. Για να έχουμε καρτζιλί, για να πάρουμε την κοινωνία. Να πάρει αυτός κιθάρα, να πάρω εγώ. Όχι, κουβαλάγαμε ψωμιά. Όχι, δουλεύαμε. Όντως την πρώτη κιθάρα από εκεί την πήρες. Από το φούρνο του θείου. Ακριβώς. Και κάνατε το πρώτο σας. Μια Ιμπανέζ. Θέλω να πάω πριν και να πω για την ιστορία αυτή που τώρα είμαι μια χαρά. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τον Χρήστο. Ο Χρήστος κάποια στιγμή όταν τελειώσαμε το γυμνάσιο, όλοι αρχίσαμε να ασχολούμαστε με διάφορα πράγματα. Ο άλλος έγινε οπερατέρ, ο Μίμης, ο Δαμαλάς, διευθυντής φωτογραφίας, αυτά. Εγώ ασχολήθηκα με το θέατρο, με τη μουσική και όλοι αρχίσαμε να προχωράμε. Ο Χρήστος είχε μια αγωνία η μάνα του. Τι θα γίνει, τι θα κάνει. Και ο Χρήστος σηκώνεται και φεύγει και πάει στην Ιταλία και λείπει για 9 χρόνια. Δεν πήγε να σπουδάσει, ακολούθησε μια γκόμενα. Ακολούθησε μια γκόμενα, σου πω εγώ πώς γίνεται. Ακολούθησε μια γκόμενα, λοιπόν, μια κοπέλα, μια εξαιρετική κοπέλα, σήμερα γιατρός. Την ακολούθησε λοιπόν, αλλά επειδή. Δηλαδή, στη ζωή μας έχουμε και αυτό το κομμάτι κοινό. Δηλαδή δεν μας καθόταν κάτι, κάναμε κάτι άλλο. Δεν βαριέσαι. Ναι. Και πάει στην Ιταλία και αρχίζει και το ψάχνει και πάει και γράφει στο πανεπιστήμιο. Και σπουδάζει φιλοσοφία με τον Έκο. Στην Πολώνια. Ναι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το ξέρα τη ζωή σου. 9 χρόνια εδώ μεταξύ. Με τον Ουμπέρτο Έκο. Όλα αυτά εξαιτίας μιας γυναίκας. Ναι, έτσι γίνονται. Όπως και εγώ. Όμως ασχολήθηκε σοβαρά με τη μουσική. Όχι απλώς σοβαρά, γύρισε και γύρισε έτοιμος. Δηλαδή ήταν το πρώτο, μου λέει, δεν μου είπε, μαθαίνω εγώ τραγουδάει με τον Δαλάρα. Και λέω, δεν το πιστεύω ρε. Και μπαίνω μέσα στο μαγαζί και ακούω αυτό, αυτό το τραγούδι, τη μικρή πατρίδα. Και ακούω το Χρήστο βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Υπάρχει όμως ένα άλλο τραγούδι, το οποίο κάποια στιγή θέλεις να χρησιμοποιήσεις σε μια παράσταση. Το πριν του Γιώργου του Ανδρέου οφείλουμε να πούμε. Η μικρή πατρίδα. Γιώργος Ανδρέου, το «Δεν είμαι άλλος», σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Θα σε ακούσουμε. Αυτό το τραγούδι πρέπει να το ακούσουμε, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι κάποια στιγμή. Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό. Δεν με γυρεύεις όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Πως ήμουνα μεγάλος κι από σπουργίτη θα γινόμουνα αϊκός. Χαλασμένη πιστολή.
και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγαλός κι από σπουργή τι θα γινόμουν αητός. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.